Και το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος με το που κάτσει στον καναπέ μου είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι το πέτυχα και με το παραπάνω. Απλά να κάθομαι, να παρατηρώ το Xbox μου, τη τηλεόρασή μου, οτιδήποτε θέλω και να ηρεμώ. Νομίζω ότι η σύνθεση είναι αρκετά όμορφη. Και ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου, μην δίνετε σημασία στα καλώδια από το πλάι, εντάξει. Οπότε ναι, κάπως έτσι είναι, κάθομαι απλά εδώ πέρα. Και σε αυτό μην δίνετε σημασία. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Είναι ακόμα σφραγισμένο στο κουτί του. Και για αυτά θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Είναι όλα τα PlayStation. Του Xbox είναι διάσπαρτα γιατί δεν είναι τόσο πολλά. Πιο πολύ παίζουμε με Game Pass. Νομίζω ότι μετά από καιρό. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ηρεμεί. Τα χρώματα έδεσαν όμορφα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω ότι πέτυχα αρκετά ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Νομίζω. All those moments will be lost in time. Και κάπως έτσι μια εποχή σταματάει, μια σειρά βίντεο σταματάει, είναι το τελευταίο το «Η γωνιά με τις αναμνήσεις». Νομίζω ότι σας τα έδειξα αρκετά όμορφα, νομίζω ότι δοκίμασα αρκετά πραγματάκια καινούργια τα οποία μου άρεσαν και παίζει να τα ενσωματώσω σε αυτά που θα δείτε από εδώ και πέρα. Μια εποχή σταματά, μια καινούργια ξεκινά. Πάντα μ' άρεσε αυτό το μεταβατικό. Πολλοί αγχώνονται όταν είναι να αλλάξουν χώρο ή οτιδήποτε. Μένα πάντα χρησιμοποιούσα κάτι παρόμοιο σαν μια αφορμή για να δημιουργήσω και να μπορέσω να φτιάξω κάτι καλύτερο. Ο χώρος, η αλήθεια είναι και νομίζω ότι φάνηκε σε πολλά από τα βίντεο, θα ήθελα να τον είχα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Βέβαια, καλός ή κακός, όταν δημιουργείς βίντεο, όπως εγώ, χρειάζονται και κάποιες συνθήκες. Όταν είσαι μόνος σου και πρέπει να τα φτιάξεις όλα μόνος σου και τα μέσα που έχεις δεν είναι τόσο πολλά και δεν έχεις τον απόλυτο έλεγχο σε αυτό που κάνεις, δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο. Πολλοί δεν το καταλαβαίνετε, πολλοί δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι παρόλα αυτά σας έβγαλα αρκετά μεγάλο ογκώλικο τα τελευταία 3 χρόνια. Έγιναν αρκετές αλλαγές, άλλαξαν πολλά πράγματα, συνειδητοποίησα αρκετά πράγματα. Και τώρα είναι η ευκαιρία για να δημιουργήσω κάτι όμορφο, κάτι καινούριο, κάτι ακόμη καλύτερο νομίζω από πριν. Έρχονται καινούργια πράγματα. Και κάπως έτσι, ο χώρος τον έφτιαξα με το που ήρθα με σκοπό να ξεκουράζομαι. Σας έδειξα στην αρχή πώς είναι το με το που κάτσω στον καναπέ μου. Γενικά αυτό ήθελα. Έναν χώρο να φεύγω από τη δουλειά, να φεύγω γιατί στην αρχή πριν από κορονοϊός, πριν από οτιδήποτε ξεκινήσαμε να κάνω μαθήματα ή οτιδήποτε εκτός σπιτιού. Μετά αναγκαστικά στο μέσα δωμάτιο που έχω το γραφείο έπρεπε να φεύγω και να έρχομαι σε έναν χώρο και να χαλαρώνω. Οπότε αυτό εδώ όλο έχει σχεδιαστεί απλά να κάθομαι και να ηρεμώ. Τώρα στο καινούργιο σπίτι θα σχεδιαστούν ακόμη καλύτερα πράγματα. Αν πάνε όλα καλά και ίντερνετ καλύτερο θα έχω. Οπότε ναι. Επίσης για όσους να έχετε αντιληφθεί, έχουμε και το streaming κομμάτι πλέον. Στριμάρω κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα λίγο το καλοκαίρι το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει, αλλά θα το δούμε. Πάντως, ναι, κάπως έτσι είναι η φάση του να είσαι συλλεκτής πάντα όταν συλλέγεις πράγματα. Έρχεται μια στιγμή και συνήθως μια μετακόμιση είναι μια τέτοια στιγμή, στην οποία εσύ καλείσαι να διαλέξεις. Εάν θα έχεις το χώρο, γιατί πάντα όταν αλλάζεις ένα σπίτι, δεν είναι εύκολο να κουβαλήσεις πολλά πράγματα, ειδικά αν είσαι σαν και εμένα που μαζεύεις για ένα διάστημα. Μάζευα χωρίς να σκέφτομαι τι μαζεύω. Πολλές φορές τα περισσότερα μου λεφτά, αν όχι όλα, πήγαινα σε συλλογές, αγόραζα ασυλλόγιστα πράγματα. Και αυτό είναι το όμορφο. Πολλές φορές το να κάνεις μια συλλογή, φτιάχνοντας μια συλλογή και μαζεύοντας πράγματα, νομίζω ότι οριμάζεις μαζί με αυτό, όπως οριμάζουν και οι επιλογές σου. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Είχα ξεκινήσει πριν από καιρό το «Η ανατομία ενός συλλέκτη». Μέσα από αυτό, σκεφτείτε το σαν το πρώτο μέρος αυτού που σας δείχνω τώρα, ήθελα κάπως να καταλήξω σε αυτό το πράγμα. Στο ότι υπάρχουν πάρα πολλών ειδών συλλέκτες. Μπορεί να συλλέγεις τα πάντα, μπορεί να μαζεύεις γραμματόσημα, να, χίλια, δύο, να. Οι επιλογές που καλείσαι να κάνεις πολλές φορές είναι κομμάτι από πολλούς παράγοντες. Τέλος πάντων, μερικές φορές πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, όπως το αν θα πουλήσεις κάτι, αν θα χαρίσεις κάτι, αν θα αποθηκεύσεις και θα το ξεχάσεις, αν από όλα αυτά θα σπάσουν κάποια κομμάτια και θα πάρεις λίγα. Η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια και μέσω του καναλιού και κυρίως μέσω του καναλιού και των συλλογών που έφτιαξα και του χώρου που έφτιαξα, συνειδητοποίησα ένα πράγμα και σας ξαναλέω την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό.
συνειδητοποίησα ότι θέλω να δίνω νόημα σε πράγματα που ζω καθημερινά. Είτε ακόμα είναι μια συλλογή, είναι ένα παιχνίδι, είναι μια στιγμή ζωής, είναι οτιδήποτε. Θέλω τα περισσότερα πράγματα και γι' αυτό έχω σταματήσει να αγοράζω ασυλλόγιστα κάποτε. Θυμάστε, έπαιρνα σωριδών, αγόρασα αυτό, αγόρασα αυτό, αγόρασα 250 Game Boy, 4 PSV, τα πάντα όλα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιώ όλα συνέχεια. Κάποια στιγμή απλά και ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος, αυτό ξαναλέω, μην το παίρνετε απόλυτα, είναι ένα θέμα χαρακτήρα προφανώς. Ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που πάντα αφιερώνω χρόνο σε κάτι συγκεκριμένο. Γενικά είμαι τύπου στυλ άνθρωπος πρώτα απ' όλα και συλλέκτης ως ιδιότητα μετέπειτα, που απλά εστιάζω, δηλαδή σε αυτό που θέλω και από αυτό που μου αρέσει θα εστιάσω εκεί και θα έχει όλη μου την αποκλειστικότητα. Οπότε το να έχω το νου μου και να κάνω πολλά, να παίζω με πολλές κονσόλες ή οτιδήποτε δεν το είχα ποτέ. Δηλαδή σκεφτείτε πιο πολύ τώρα με έχει κερδίσει το PlayStation 4, το Xbox πιο πολύ για κάποια παιχνίδια που θέλω να δοκιμάσω. Το portability μόνο στο PSV το απόλαυσα και έφτασα στην υπερβολή να έχω 4 PSV. Ποτέ δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ήταν αυτό το. Νομίζω ότι. Όχι, ποτέ δεν κατάλαβα. Πάντα ήξερα το γεγονός ότι μ' άρεσε να κυνηγάω ευκαιρίες. Δηλαδή, βρήκα αυτό το PSV με τόσα. Πολύ καλή ευκαιρία, φέρτο. Μπορεί κάποια στιγμή να αποδώσει. Η αλήθεια είναι, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι όταν έρχεται η ώρα να πουλήσει κάποια πράγματα, βλέπει αν όντω αυτά που ξόδεψε έπιασαν τόπο ή όχι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια, όπως τα PSV που είχα αγοράσει, που έπιασαν ένα μικρό τόπο. Δηλαδή, το ένα PSV το είχα ανταλλάξει με ένα σύστημα κάποτε. Ένα σύστημα με υπολογιστή και. Ένα άλλο PSV το πούλησα λίγο παραπάνω από ό,τι το αγόρασα. Οπότε, τυπικά, εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία είναι χασούρα. Γενικά, πάρα πολλοί ξεκινάνε μια συλλογή για να βγάλουν χρήματα. Τα αγοράζουν τόσο για να μπορέσουν να βγάλουν ένα κέρδος. Γενικά το να ξεκινάς μια συλλογή για να βγάλεις κέρδος είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος. Και αυτό γιατί. Γιατί όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από τη ζήτηση και την προσφορά. Τι προσφορά υπάρχει σε κάτι και τι ζήτηση υπάρχει σε κάτι. Μπορείς να έχεις την καλύτερη φιγούρα, να είναι πιο σπάνια στον κόσμο, αλλά αν κανένας δεν τη θέλει να την πάρει, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλεις τίποτα και απλά θα κάθεσαι να τη βλέπεις και θα στεναχωριέσαι. Οπότε, εμένα, το ταξίδι μου μέχρι εδώ, γιατί είναι ένα ταξίδι το οποίο συνεχίζεται, απλά τώρα κάνω μία μικρή στάση για να επεξεργαστώ, να κάνω μια διαλογή. Τυπικά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνω μια διαλογή και κυρίως στο χώρο μου, στο τι έχω συγκεντρώσει μέχρι τώρα, τι θα ήθελα να κρατήσω, τι όχι. Πάντα έρχεται αυτή τη στιγμή στη ζωή κάποιου. Και σας ξαναλέω, καθορίζεται από πολλούς παράγοντες αυτό, κυρίως από την καθημερινότητά του και από το τι ζει. Λοιπόν, οπότε εγώ κάνοντας αυτή τη διαλογή μου αυτή τη στιγμή, συνειδητοποίησα ότι θέλω αυτά που θα κρατήσω και που θα πάρω μαζί μου και που ίσως από εδώ και πέρα να επενδύσω κάποια χρήματα στο μέλλον, γιατί πρέπει να είναι κομμάτια τα οποία μου αρέσουν, κομμάτια που αγαπάω. Τώρα αν χρειαστεί να τα πωλήσω ή όχι, δεν το σκέφτομαι ποτέ όταν αγοράζω κάτι, πολύ σπάνια θα γίνει αυτό γιατί πιο πολύ κυνηγώ σε ευκαιρίες οτιδήποτε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι πράγματα που με ικανοποιούν. Κουράστηκα να μαζεύω πράγματα μόνο και μόνο για να γεμίζουν χώρο, για να γεμίζουν ράφια, για να οτιδήποτε. Νομίζω ότι και στην ανατομία ενός συλλέκτη η διαδρομή των περισσότερων, αν μπορείτε να βγάλετε ένα συμπέρασμα από αυτά που έχετε δει, καταλήγουμε προς το εκεί. Ο καθένας κάνει αυτό που αγαπάει, ο καθένας παίρνει αυτά που του αρέσουν, ο καθένας επενδύει το χρόνο του, τα χρήματά του, τη διάθεσή του σε πράγματα που αγαπάει και τον ευχαριστούν. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντα να κάνετε πράγματα τα οποία σας γεμίζουν, πράγματα τα οποία τα αγαπάτε. Να διαβάζετε, να παίζετε, να βγαίνετε βόλτες, να βρίσκεστε με φίλους. Να κάνετε όμορφα πράγματα για να περνάτε όμορφα το χρόνο σας. Και πάνω απ' όλα ο χώρος στον οποίο θα ζείτε να τον έχετε όμορφα ώστε να σας ευχαριστεί και να σας ξεκουράζει. Αυτό ήταν ένα ωραίο conclusion. Γενικά, ξαναλέω, θέλω να εστιάσω σε πράγματα τα οποία έχουν περισσότερο αξία. Και όταν λέω περισσότερο αξία, ακόμη και στις συλλογές μου. Δηλαδή, πράγματα τα οποία με γεμίσουν, πράγματα που με ικανοποιούν και πράγματα που θεωρώ λειτουργικά. Οπότε, ναι, κάπως έτσι αυτό λύνει και ξεκινάει κάτι καινούριο. Οπότε, σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή, που αφιερώσετε το χρόνο, που είστε πάντα δίπλα και στηρίζετε μέχρι τώρα το τι κάνω και στα live stream ειδικά, που έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ όμορφη παρέα και μεγαλώνει, μικραίνει ανάλογα με το πώς, ποια μέρα, αν θα παίζουμε ή θα μιλάμε για βιβλία ή για οτιδήποτε. Γενικά, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να το πω και εδώ ξανά, αλλά
Το κανάλι, το Check Tech Now είμαι εγώ. Τι εννοώ είμαι εγώ? Είναι τα γούστα μου, είναι ο χαρακτήρας μου, είναι αυτό που μου αρέσει. Γι' αυτό και πάντα ήμουνα, δεν ξέρω αν ήμουν αντισυμβατικός ή όχι, αλλά σίγουρα έκανα αυτό που με ευχαριστούσε. Πολλές φορές δημιούργησε καινούργια πράγματα, πολλές φορές πήγαινα κόντρα σε άλλα πράγματα. Γενικά πάντα έκανα αυτό που με ευχαριστούσε και πάντα προσπαθούσα να είμαι ειλικρινής όσο περισσότερο γίνεται, ειδικά με τα unboxing προς εσάς, και να σας λέω αυτό που παίρνω ως εμπειρία. Γενικά όλο αυτό φτιάχτηκε και ξεκίνησε το 2013, και για όσους δεν γνωρίζετε, στο YouTube είμαι από το 2007. Κάποιοι λένε για παλιούς YouTuber και, αλλά φτιάχνω βίντεο από το 2007 σε άλλο account κάποτε, και από το 2013 έχω το Check Tech Now. Το θέμα είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια πάντα κάνω αυτό που μου αρέσει. Και μου αρέσει το ότι γενικά το ξεκίνησα παρουσιάζοντας πράγματα τα οποία αγόραζα, γιατί η πλειοψηφία, το 80% των πραγμάτων που έχετε δει στα 600 plus βίντεο, πες να είμαστε γύρω στα 700 αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι πράγματα που έχω πληρώσει, πράγματα που έχω αγοράσει, και σκεφτόμουν, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα, ότι θα ήθελα αυτά που αγοράζω να τα δείχνω, γιατί και εγώ έβλεπα βίντεο για να πάρω ιδέες από άλλους σε κάτι που θέλω να αγοράσω, πάντα το κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το χαρώ πρώτα απ' όλα εγώ, να το δείξω πώς είναι, και αν φανεί και χρήσιμο σε κάποιον, είναι διπλό το κέρδος, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Οπότε όλο αυτό στήθηκε και ξεκίνησε ως εμένα να παίρνω πράγματα για να γεμίζω το χρόνο μου, το χώρο μου, τη ζωή μου ίσως. Λοιπόν, και από ό,τι κατάλαβα με το πάρασμα των χρόνων, φάνηκαν χρήσιμα αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα σε αρκετούς από εσάς. Παίρνω την αγάπη σας καθημερινά τα τελευταία χρόνια και έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά και υπέροχα άτομα μέσα από όλο αυτό. Μπορώ να πω ότι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι λογικά θα δείτε ακόμη κάποια βίντεο μέχρι και τα μέσα του Ιουνίου, προς τέλη του Ιουνίου, δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξω. Θα δείτε και κάποια live stream και λογικά θα γίνει μια μικρή παύση. Θα γίνει μια παύση ανάμεσα σε... Περιμένω κάποια πράγματα να μου έρθουν για unboxing. Ελπίζω να μπορέσω να τα προλάβω να σας τα φτιάξω. Ιδάλλως θα κάνουμε μια μικρή παύση και θα ξαναξεκινήσουμε τον Ιούλιο με καλύτερο ίντερνετ. Κάποια στιγμή ευελπιστώ και καλύτερο υπολογιστή. Η αλήθεια είναι, μ' αρέσει, το είχα βάλει και το έχω στα stream από πάνω. Ο στόχος μου αυτός είναι να μπορέσω να συγκεντρώσω τα χρήματα που θα χρειαστώ για να φτιάξω ένα αξιοπρεπές μηχάνημα για δουλειά και για editing, και για να μπορώ να κάνω τα live stream και οτιδήποτε. Όπως και να έχει, ελπίζω να απολαύσατε τη γωνιά με τις αναμνήσεις. Είναι από τα βίντεο που μου αρέσουν. Εγώ απλά μπλαμπλαδίζω και σας δείχνω πράγματα που έχω κάνει στο χώρο μου. Κάποιοι τα βρίσκετε όμορφα, κάποιοι σας χαλαρώνουν, κάποιοι περνάτε καλά, κάποιοι δεν σας αρέσουν, το δέχομαι. Ο καθένας, το γούστο βασικά, όπως και στις συλλογές, είναι προσωπικό θέμα. Οπότε, ναι. Αυτά από μένα για εσάς, σε αυτό το βίντεο τουλάχιστον, θα με δείτε σε άλλα. Η αλήθεια είναι τώρα κοιτάω το χώρο γύρω και ναι, ξέρω ότι θα μου λείψει. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω ότι και θέλω, και αυτό είναι που με ενθουσιάζει, τον καινούριο χώρο να τον φτιάξω ακόμη καλύτερο και το σπίτι στο οποίο θα μετακινηθώ να το κάνω ακόμη καλύτερο. Και αυτό είναι το ωραίο. Ότι ξέρεις, πάντα αφήνεις κάτι για να πας στο αμέσως επόμενο που θα είναι πολύ καλύτερο. Και είναι μια ωραία στάση ζωής, νομίζω, να το σκέφτεσαι έτσι. Ότι ξέρεις κάτι, ήταν ωραίο, το χαρήκαμε και πάμε παραπέρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Για σας να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να περνάτε καλά, να κάνετε πράγματα που γουστάρετε και που αγαπάτε και να είστε συνεπείς σε αυτά που αγαπάτε και σε αυτά τα οποία θέλετε και πάντα δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Γιατί πέρα από το γούστο, πέρα από το να σας αρέσουν, να σας ενθουσιάσουν, όχι, αυτό που κάνει τη διαφορά πολλές φορές και είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε, είναι το να είστε συνεπείς. Συνεπείς ως προς τον εαυτό σας, συνεπείς ως προς αυτά που θέλετε και συνεπείς ως προς αυτά που σας γεμίζουν και που αγαπάτε. Γιατί καλά όλα, καλή ενθουσιασμή, καλά το να χαιρόμαστε ή οτιδήποτε, αλλά γίνεται ακόμα πιο ωραίο όταν είσαι συνεπείς. Αυτά από μένα για σας, εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε το νου σας κάτω στην περιγραφή, έχω τα link για τα στριμάκια, για όλα. Να είστε stay focused. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Γεια σας.